Γεια σας από τον τρελό κόσμο. Καλημέρα σας. Από την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και τον Κώστα Μπετινάκη. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα που μας έφαγε αυτό που ήθελα εγώ να προβάλλω σαν πρώτο θέμα. Θα πάμε λοιπόν σαν BBC και θα παίξουμε το πρώτο θέμα που έπαιξε το BBC, γιατί το θεωρώ και συμβολικό, επειδή συνέβη μόλις δύο μέρες από την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, που στάθηκε αφορμή για την Αμερικανονατοϊκή εισβολή στο Αφγανιστάν. Δεν είναι τυχαίο που οι Ταλιμπάν διάλεξαν αμερικανικό στόχο και αυτή τη φορά βόμβα εξεράγει έξω από το αμερικανικό προξενείο στην πόλη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο BBC, καμικάζι βομβιστής έξω από το κτίριο της πρεσβείας λίγο μετά τις 6 σήμερα το πρωί, δική μας ώρα. Σύμφωνα με όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, τουλάχιστον 3 μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν. Υπήρχε ένα φορτηγό που μετέφερε τα Ταλιμπάν, έριξαν ίσως και πυράβλους. Το State Department διαψεύδει ότι υπάρχει νεκρός Αμερικανός. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για 18 τραυματίες. Ναι. Την ευθύνη ανέλαβαν οι Ταλιμπάν. Και επίσης εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου είπε πως τους τραυματίες περιλαμβάνονται 4 αστυνομικοί. Ναι, είναι περισσότεροι από 20 ίσως οι τραυματίες. Το State Department ανακοίνωσε πως η επίθεση εξαπολύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από ομάδα ενόπλων, οι οποίοι ανατείναξαν φορτηγό μπροστά στην κυρία είσοδο του προξενείου και άρχισε ανταλλαγή πυρών με την ασφάλεια του κτηρίου. Όλοι οι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, διαβεβαίωσε η διεθνής δύναμη του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, και στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων του Διεθνούς Συνασπισμού βρίσκονται επί τόπου, όπως είπε και ο δημοσιογράφος του BBC που είδαμε πριν από λίγο. Και να πούμε και ότι ο αρχηγός της Αλ-Κάιντα, Αϊμάν Αλ-Ζαουάχρι, κάλεσε σε επιθέσεις και σε μποϊκοτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους συμμάχους της, σε ηχητικό του μήνυμα που μεταδόθηκε από ιστότοπους ακραίων Ισλαμιστών, με αφορμή τη 12η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Μια και είμαστε όμως στο Αφγανιστάν και στα επακόλουθα της μη ειρηνικής επίλυσης ακόμα του προβλήματος, ας πάμε στις προσπάθειες που γίνονται στη Γενέβη. Για δεύτερη μέρα σήμερα θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κέρι και Ρωσία Σεργέι Λαυρόφ. Αν επικοινωνήσουμε και με τον Μάριο Μπουμπή στην αίθουσα σύνταξης, θα μας πει και λεπτομέρειες από τη συνάντηση που έγινε χτες το απόγευμα. Δεν έχουμε λεπτομέρειες ακόμα. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η Συρία αποδέχεται την πρόταση τη ρωσική για τον έλεγχο του χημικού της οπλοστασίου. Μάλιστα υπέγραψε και τη συμφωνία και ο ΙΕ θα την ανακοινώσει στο αγκύτατο μέλλον, ίσως και σήμερα αύριο, δεν ξέρω οι διαδικασίες πώς πάνε στο Διεθνή Οργανισμό. Και έτσι υπάρχει ένα παράθυρο να αποτραπεί η πολυδιαφημισμένη επίθεση. Μάριε, τι έγινε στη Γενέβη ακριβώς χτες? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Στην Γενέβη χθες είχαμε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας, των κυρίων Κέρι και Λαυρόφ αντίστοιχα. Πριν από την συνάντησή τους υπήρξε μια κοινή συνέντευξη τύπου, όπου ο Τζον Κέρι επανέλαβε την πεποίθηση των Ηνωμένων Πολιτειών πως σε αυτή τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθεί δεν υπάρχει κάτι το τυπικό και το βασικό τους μέλημα είναι να ελέγξουν τη βιωσιμότητα της πρότασης και κατά πόσο ο έλεγχος των χημικών της Συρίας μπορεί να αποδειχθεί αξιόπιστος και επαληθεύσιμος. Ενώ πρόσθεσε πως δεν πρόκειται για κάποιο είδους παιχνίδι που θα ήθελε να παιχθεί μεταξύ Συρίας και Ρωσίας με τις ΗΠΑ στη μέση, με σκοπό να εκτονωθεί η κρίση.
Από την πλευρά του, ο κύριος Λαυρόφ τόνισε ότι η αντιμετώπιση της Συριακής κρίσης είναι ένας κοινός στόχος και πιστεύει ότι όλα αυτά μπορούν να είναι εφικτά επειδή είναι πεπισμένος για τις καλές προθέσεις του καθεστώτος Άσαντ. Το καθεστώς Άσαντ φαίνεται να δείχνει τις καλές προθέσεις. Οι αντάρτες ζητάνε ενισχύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απομένει τώρα να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί το σχέδιο Ρωσίας Πούτιν προφανώς και που όπως πολλοί πιστεύουν και εγώ προσωπικά συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν στις αρχές της εβδομάδας στην Αγία Πετρούπολη οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Κάτι άλλο που περιμένεις εσύ που νομίζεις ότι μπορεί να γίνει μετά τη σημερινή συνάντηση? Κοιτάξτε, καταρχήν σήμερα μπαίνει στο παιχνίδι της Γενέβης και ο Μπραχίμι, ο ειδικός απεσταλμένος του ΙΕ στη Συρία, οπότε πλέον θα είναι τριμερή συνάντηση μεταξύ Κέρι, Λαυρόφ και Μπραχίμι. Όλα αυτά λίγες αμέσως την επόμενη μέρα αφότου ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε τα θεωρητικά πάντα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα από τη Συριακή κυβέρνηση με την ανάλυση των χημικών τους όπλων. Παρότι όμως έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες φυσικά προς το παρόν για το γεγονός ότι παράλληλα με την αποστολή του εγγράφου στον ΟΗΕ διασπείρουν και μεταφέρουν σε διάφορες άλλες περιοχές της Συρίας τα χημικά τους όπλα. Ενώ το State Department ανέφερε πως η επιλογή στρατιωτικής επέμβασης παραμένει ανοιχτή και δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο ως προς την επιτυχία του ρωσικού σχεδίου. Άρα θα έλεγα ότι θα ακούμε για πολύ καιρό τα ίδια πράγματα. Οι ΗΠΑ θα επαναλαμβάνουν τις επιφυλάξεις τους με κάθε τρόπο. Θα έχουμε ένα παιχνίδι που λέμε το καρότο και το μαστίγιο. Ναι. Εντάξει Μάρια, κάπως έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την απόδοση της επικαιρότητας από τη Γενέβη. Θα ήθελα τώρα, αν δεν έπεφτε αυτή η επικαιρότητα, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο εγώ το θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο της ημέρας, γιατί εκτός από τη Συρία και τα γεγονότα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμένα με ενθουσιάζουν. Από μικρός μ' άρεσαν τα ταξίδια των εξερευνητών. Δηλαδή η μανία του ανθρώπου να μάθει, η αγωνία του ανθρώπου να μάθει νέους κόσμους. Έτσι, από χτες διάβασα ότι το διαστημόπλοιο Voyager Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, αυτό το διαστημόπλοιο που εκτοξεύτηκε το 1977 και είναι το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που φεύγει από το ηλιακό μας σύστημα. Φεύγει από το ηλιακό μας σύστημα και πάει σε άλλους γαλαξίες. Στο άγνωστο. Στο άγνωστο, τελείως. Είναι αυτή τη στιγμή σε απόσταση 19 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από την Γη. Η απόσταση είναι τόσο μακρινή που ένα σήμα που στέλνει το διαστημόπλοιο, όπως μας λένε οι επιστήμονες που βλέπετε από την NASA και μας μιλάνε, χρειάζεται 17 ώρες για να φτάσει στη Γη. Το διαστημόπλοιο πραγματοποιεί κάτι το οποίο θα γραφτεί στην ιστορία και ίσως μετά από 40 χρόνια, τόσα θα χρειαστούν να μάθουμε, τι θα γίνει στο τέλος μαζί με το ταξίδι αυτό. Οι αισθητήρες του Voyager μας δείχνουν ότι οι περιοχές που περνάει έχουν υποστεί αλλαγές μέσα σε αυτό το διάστημα των χρόνων από το 1977 μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες πάντως λένε ότι είναι ένα ορόσημο και η αρχή ενός νέου ταξιδιού. Ναι. Είναι λίγο επιφυλακτική.
Στην πραγματικότητα και σύμφωνα με την NASA, ο βολιστήρας έχει εγκαταλείψει το ηλιακό σύστημα εδώ και ένα χρόνο. Αλλά τώρα το μάθαμε. Ακριβώς, επειδή δεν υπάρχει κάποιο είδους πινακίδα που να λέει ότι τώρα εγκαταλείπεται την ηλιόσφαιρα, δεν είναι πάνω από ένα μήνα που μια ειδική ομάδα που παρακολουθεί την πορεία του Voyager κατέληξε οριστικά και αμετάκλητα ότι αυτός βρίσκεται εκτός της ηλιόσφαιρας. Από τις 25 Αυγούστου του 2012, όταν το διαστημόπλοιο βρισκόταν, όπως λένε οι επιστήμονες, 121 αστρονομικές μονάδες μακριά, είναι 121 φορές αυτή η απόσταση μεγαλύτερη από την απόσταση από τη Γη στον Ήλιο. Είναι κάτι ποσά τα οποία, αριθμητικά ποσά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συλλάβουμε και η ανθρώπινη φαντασία βέβαια καλπάζει σε αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να θυμίσω ότι το Voyager 2 εκτοξεύτηκε στις 20 Αυγούστου του 1977, είχε ακολουθήσει το Voyager 1 στις 5 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου και η επίσημη αποστολή τους ήταν να μελετήσει τον Δία και τον Κρόνο. Αλλά οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ήταν εύκολο να συνεχίσουν τις έρευνες και έτσι το Voyager 1 βρέθηκε να είναι εκτός ηλιακού συστήματος. Μάλιστα. Θα συνεχίσει τώρα εξετάζοντας εξωτικά σωματίδια και άλλα φαινόμενα του διαστήματος, μεταδίδοντας τα δεδομένα στη Γη, καθώς ο πυρηνικός αντιδραστήρας που φέρει πλουτόνιο εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι όμως το 2025, όταν θα σταματήσει κάθε μετάδοση, κάθε εκπομπή. 2025. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Από τα εξωτικά αυτά ταξίδια, εξωπραγματικά για πολλούς, απίθανα και αισιόδοξα για άλλους, ας πάμε στην δική μας πραγματικότητα. Και στην αίθουσα σύνταξης. Όχι, θα πάμε στο αίθουσα σύνταξης. Στην αίθουσα σύνταξης, ωραία. Είναι Παύλος ζωντανή εκπομπή, βλέπω έτσι και αριστερά και δεξιά, για να πληρωθώ τη σειρά. Μερικές φορές στη σύνταξη είναι ο Παύλος Κυρκασίδης. Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλο. Και καλό ταξίδι εκπομπή σας. Εγώ πρώτη φορά βγαίνω στον αέρα στην εκπομπή σας. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο το θέμα ή μάλλον να το συνδέσουμε με, με αυτό που θέλουμε να ασχοληθούμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί μας κάνει εντύπωση πώς κατάφερε το Voyager να πάει τόσο μακριά. Νομίζω ότι από την ομιλία του Πρωθυπουργού μας στη ΔΕΘ καταλαβαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός μας βρίσκεται ακόμα πιο μακριά από τη Γη, από το Voyager. Το καταφέραμε αυτό χωρίς κανένα κονδύλι, χωρίς καμία έρευνα, χωρίς καμία τεχνολογία, απλά με την ψήφο μας. Καταφέραμε να έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος έχει πάει στο εξώτατο σημείο του γαλαξία και του σύμπαντος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μία παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι, και αυτή βέβαια είναι προσωπική μου γνώμη, η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν ξέρω τι σοϊ πολιτισμός είναι αυτός. Και εγώ θαυμάζω ότι... Μα γιατί το λες αυτό, Παύλο, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Η παιδεία λειτουργεί σωστά. Όλα πάνε πολύ καλά. Ήδη ξεκίνησαν οι απεργίες, θα ξεκινήσουν μάλλον από την Δευτέρα, στάσεις εργασίας, δάσκαλοι, καθηγητές, για να μείνω λίγο στο Voyager, γιατί με εξετάζουν και εμένα αυτά. Όλοι μέσα. Για να μείνουμε λίγο στο Voyager, γιατί με εξετάζουν και εμένα αυτά. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία, πάρα πολύ. Πιστεύω κάποτε να βρούμε και το φάρμακο για το κρυολόγημα. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι τελείως αντιφατικά. Από τη μία έχουμε ακραίες μορφές της τεχνολογίας, από την άλλη έχουμε μια καθημερινότητα η οποία ο Voyager πάει μέχρι το άκρο του γαλαξία. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι τα καμένα βούρλα να κάνουμε ένα μπάνιο. Δεν ξέρω τι διάλογο. Γιατί ειδικά στα καμένα βούρλα, δεν ξέρω εγώ να πάμε μέχρι τη Λούτσα. Θέλεις γεωματικά λουτρά. Να πάμε μέχρι τη Λούτσα, αλλά το να βλέπεις από τη μία να σπαταλώνται δισεκατομμύρια κονδυλίων, δισεκατομμύρια, γιατί η NASA έχει φάει δισεκατομμύρια, και από την άλλη τα 2/3 του πλανήτη να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, και μιλάμε για απλά πράγματα,
Και ας μας πει κάποιος λαϊκιστές, γιατί θα πρέπει να το απαντήσουμε ότι μάλλον δεν έχει μείνει χωρίς νερό, για να ξέρει τι είναι να μην έχει νερό. Επειδή βρώμησαν τις πηγές σου, επειδή πήρανε τον ορυκτό σου πλούτο και σου αφήσανε πίσω καμένη γη, επειδή. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, τουλάχιστον εγώ τα βλέπω με εξαιρετικά κριτικό μάτι. Από τη μία μου αρέσουν, από την άλλη δεν μπορώ να μην σκεφτώ και τι δεν γίνεται εξαιτίας των κονδυλίων αυτών που σπαταλώνται. Δεν ξέρω ειλικρινά τι μας έχει δώσει τόσα χρόνια η NASA, πέρα από ωραίο θέαμα, πέρα από πολύ ωραία ντοκιμαντέρ που τα προβάλλει και ο φίλος μας ο Sky. Μ' αρέσει το ντοκιμαντέρ του Sky. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς μας έχει προσφέρει αυτό το πράγμα, πέρα από μια γνώση η οποία όμως δεν μας έχει κάνει ευτυχέστερος. Νομίζω ότι η αρχαία σκέψη μπορούσε να μας πάει πολύ πιο μακριά και πολύ πιο ουσιαστικά και να δούμε πολύ βαθύτερα στο σύμπαν, χωρίς να έχουμε ούτε Voyager, χωρίς να έχουμε ούτε καν κομπιουτεράκι τσέπης. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Είσαι πολύ εναντίον της τεχνολογίας. Δεν είμαι καθόλου. Είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Μπορεί να πει κάποιος ότι είμαι και γκατζετάκιας, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να τα βλέπουμε παράλληλα και στο φινάλε όλα κρίνονται, και ο Φρόιτ το είπε, δεν το λέω εγώ, ότι το πόσο μας κάνουν ευτυχέστερους όλα αυτά. Αν μας κάνουν ευτυχέστερους, καλώς τα κάνουμε. Αν όμως δεν μας κάνουν, πρέπει να προβληματιστούμε τι περιεχόμενο πραγματικό μπορεί να έχουν. Κατά τα άλλα, μας αρέσει να τα βλέπουμε. Μας αρέσει, ικανοποιεί λίγο την φιλαρέσκειά μας, την ανθρώπινη. Κάποιος τώρα βέβαια όλα αυτά μπορεί να τα βλέπει και να γελάει, έτσι. Δηλαδή ένα υπερόν μπορεί να τα βλέπει όλα αυτά και να γελάει. Λέει τώρα, με τι ασχολούνται αυτοί. Υπάρχει και αυτό. Κάπου πρέπει να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και αυτό, μέσα στη σκέψη μας. Είναι Παρασκευή και 13. Είναι Παρασκευή και 13. Και εσύ την καρδιά περιβόλη. Ναι, γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Όποτε θέλετε, θα σας μαυρίζω την καρδιά. Θα με παίρνετε τηλέφωνο και θα σας τη μαυρίζω. Δεν το κάνω εξ επαγγέλματος, το κάνω γιατί το κάνω από χαρά. Γιατί μου αρέσει να χαλάω το πάρτι. Μία πληροφορία θέλω να μας πεις, Παύλο. Έχουμε νέα παράταση για τα δικαιολογητικά στις εφορίες. Για τον Ε9, αν για τον Ε9 δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εκείνο όμως που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι πλέον θα μπορούμε, δεν θα χρειάζονται μετρητά στην εφορία για να πληρώσουμε. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε με μετρητά. Βέβαια η εφορία το λέει με άλλη έννοια. Εμείς οι πολίτες το λέμε με άλλη έννοια. Η εφορία θέλει επιταγές. Εμείς δεν έχουμε όμως ούτε μετρητά ούτε επιταγές. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν υπήρχε περίπτωση να την πληρώσουμε ούτε με μετρητά ούτε με τίποτα. Παύλο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σου. Μια και είμαστε στον εσωτερικό χώρο, θα μπορούσαμε να είχαμε και τον Λάμπρο να μας πει τι γίνεται με την Βουλή και τα άλλα πολιτικά γεγονότα που ενδεχομένως υπάρχουν. Γιατί όλοι περιμένουμε από το Κοινοβούλιο κάτι το αισιόδοξο. Μέχρι τώρα βέβαια δεν μπορώ να πω ότι οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου μας έχουν κάνει παρά την καρδιά περιβόλη. Εν πάση περιπτώσει όμως νομίζω ότι στο εγγύς μέλλον, όταν θα αρχίσει πια και αυτή η ανάπτυξη, έτσι, η πολυθρύλητη ανάπτυξη, Λάμπρο, τι γίνεται, έρχεται η ανάπτυξη. Έρχεται. Στο δρόμο είναι, αλλά μην χαθεί. Σαν τον στρατιώτη τότε του ΝΑΤΟ που αντί για την Σκόπια που πήγαινε. Που κατέβηκε στην αγορά, στη Λαχαναγορά. Για την Ιουγκοσλαβία πήγε στη Λαχαναγορά. Τότε Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ησυχία σήμερα, καθώς δεν υπάρχει ώρα του Πρωθυπουργού, σταθερινά τμήματα. Η ώρα του Πρωθυπουργού, η περιβόητη ώρα που καθιέρωσε ο Κώστας Σιμίτης, δεν υπάρχει πια. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έρχεται συχνά να απαντήσει. Και πήγαν στις περιφέρειές τους. Όμως χθες είχαμε τον νέο κώδικα των δικηγόρων και μάθαμε εκεί από ένα έγγραφο της παρουσίασης Ιζουή Κωνσταντοπούλου ότι υπήρξε και ένα δεύτερο email μετά από εκείνο για τα αμυντικά μας συστήματα των Τροϊκανών. Έστειλαν και ένα email για τη δικαιοσύνη μας, για τον κώδικα των δικηγόρων. Και έλεγαν να μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να ψηφιστεί, σύμφωνα δηλαδή με αυτό το email, έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος κώδικας των δικηγόρων και μάλιστα έλεγε και πώς έπρεπε να γραφτεί. Σε τέτοιο σημείο φτάσανε. Αλλά αυτά τα κρύβουνε. Πώς φτάσανε σε αυτό το email. Εν τη ρήμη του λόγου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει ότι πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να ψηφιστεί, γιατί λέει είναι επιταγή των Τροϊκανών.
κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, το ψάξε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Και να σου τώρα τι μαθαίνουμε, ότι έχουμε χέρι και στη δικαιοσύνη και στο θέμα των δικηγόρων. Απλώς εγώ θα έλεγα το εξής. Αντί να καθόμαστε και να λέμε το ένα το άλλο, να παίρνουμε τηλέφωνο την κυβέρνησή μας την καινούρια στη Γερμανία, να μας λένε οι υπουργοί της Deutschland τι να κάνουμε, πότε θα γίνει το ένα το άλλο, και γιατί να μην παιδευόμαστε και σκοτωνόμαστε εδώ, γιατί όλα αυτά είναι ψέματα. Δεύτερον, έφερε μια διάταξη σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς συνεργάτες, στους ανθρώπους που είναι δικηγόροι και είναι συνεργάτες ή σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, να μπορούν παράλληλα να παρευρίσκονται και σε δίκες. Δηλαδή το σύστημα εκεί που θέλει... Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι και οι δικηγόροι. Είναι απλόχερο, Κωνσταντίνα μου, είναι απλόχερο εκεί που θέλει. Και εκεί που δεν θέλει, είναι σφιχτοχέριδες τα παλικάρια μας. Δηλαδή η κατάσταση είναι εξοργιστική πλέον. Και τρίτον, συζητούσαν μία ώρα για αν θα μπορούν οι συνεργάτες των βουλευτών ή των υπουργών να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, mm-hmm. δηλαδή των επιτροπών. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά ήταν ο συνεργάτης του κ. Γιουβανόπουλου, αλλά ακούστηκε ότι ο Γιουβανόπουλος και τη στιγμή δεν ήταν στην αίθουσα και συζητήθηκε αν πρέπει να μπουν οι συνεργάτες. Γιατί την προηγούμενη μέρα ο Βενιζέλος μπήκε μέσα στη Βουλή, λέει, Κωνσταντοπούλου, με το συνεργάτη με την ασφάλειά του. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να μπαίνει ο υπουργός. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ένας αντικαγκελάριος, ένας υπουργός εξωτερικών, ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να μπαίνει ακόμη και στη Βουλή, στην Επιτροπή, με το συνεργάτη του. Βεβαίως και είναι δυνατόν. Οπλοφορεί ο συνεργάτης του. Ορίστε. Οπλοφορούσε ο συνεργάτης. Όχι, τα αφήνουν στην. Αυτοί που έχουν. Μόνο οι άνθρωποι του Προέδρου μπορούν να το περάσουν μέσα. Αν δηλαδή. Του Επιτροπής. Και, όχι, όχι, του Πρωθυπουργού. Α, και κανενός άλλο. Μάλιστα. Οι άλλοι το αφήνουν, αν θα έχουν, καθώς τώρα μετά από τα καινούργια μέτρα, τα νέα μέτρα, δεν φέρνει κανένα στο όπλο ή το αφήνει κάτω στο αυτοκίνητο, στον γκαράζ. Μάλιστα. Τα οποία η Βουλή φυλάσσεται παντού. Με το μηχάνημα τώρα αποφεύγουν όλοι να προκαλέσουν, οπότε το αφήνουν το όπλο οι συνεργάτες. Ούτως ή άλλως οι αστυνομικοί δεν έμπαιναν μέσα. Είχε γίνει ντόρος τότε για έναν ή δύο βουλευτές. Και την πληρώσαμε όλοι, κάθε μέρα περνάμε από το μηχάνημα εκεί. Και οι αστυνομικοί βαρέθηκαν τώρα τελευταία, μια και κουβαλάμε. Πέρα τα πράγματά μας τα προσωπικά και φτώχεια κακομεριασμένοι, οπότε βλέπουν μέσα ντοματούλες, μήλα, αχλάδια, πεπόνια, τι δεν φέραμε πεπόνια ακόμα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Υγιεινή διατροφή μεσογειακή, έπρεπε δηλαδή να έρθει η κρίση για να αρχίσουμε να φέρνουμε φρούτα και λαχανικά στις, μαζί μας. Έπρεπε να έρθει η κρίση, Κωνσταντινά μου, γιατί εντάξει, έχει ένα εστιατόριο που δεν είναι δυνατότητα να φας με 3 και 4 ευρώ. Τώρα ούτε αυτά μπορούμε να τα πληρώσουμε, γιατί δεν είναι ψυχή ΦΠΑ. Πώς ρίξει τις τιμές και το εστιατόριο, τώρα, είναι δυνατόν. Μιλάμε... Έτσι δεν είναι. Σταφίδες τώρα, σταφίδες. Έτσι. Αυτή είναι πάνε η ιστορία. Πάνε τα γεμιστά και τα φασολάκια μου φαίνεται. Και αυτά ακρίβηναν. Και κάποια στιγμή αφήνουν, δίνουν το δικαίωμα στο λέω Βερβιδάκης, ο Κυριάκος λέει ότι επιτρέπεται να, οι υπουργοί να φέρουν μέσα συνεργάτες τους. Γιατί όχι οι υπουργοί και όχι και οι βουλευτές, λέει Κωνσταντοπούλου. Τελικά αποφασίστηκε να μπαίνουν και οι συνεργάτες των βουλευτών. Πού είναι ο Γιωβανόπουλος, πού είναι ο Γιωβανόπουλος. Να σου και ο Γιωβανόπουλος ήρθε κάποια στιγμή. Αλλά ο ίδιος διέψευσε ότι είχε βγει μόνο για μερικά λεπτά έξω και μπήκε πάλι μέσα στην αίθουσα, οπότε δεν απουσίαζε όπως γράφτηκε ή όπως είπαμε οι περισσότεροι. Αυτή είναι η ιστορία. Το διέψευσε και ο Γιωβανόπουλος, αλλά λίγο ψυχάρης, τέλος πάντων. Δεν σε μάνα φάστε φίλε, αυτό το πείραξε. Αυτή είναι η ιστορία της Βουλής. Από εβδομάδα ξεκινάμε, αλλά το πιο κρίσιμο, τι ακούω εγώ έξω, το πιο κρίσιμο νομοσχέδιο το οποίο θα δεσμεύσει τα παιδιά μας, το μέλλον και εμάς τους ίδιους, ψηφίστηκε από 52 άτομα. Όχι από το σώμα της Ολομέλειας. Μα δεν έχει, μα είναι το θερινό τμήμα, δεν έχει. Το για την παιδεία. Το θερινό τμήμα θα μου πείτε δεν έχει την αξία που έχουν τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά μας λέτε ότι το επεξεργάζεται 5 χρόνια. Κύριε Αρβανιτόπουλε, 5 χρόνια. Σας μάρανε να περιμένετε ένα μήνα, την πρώτη Δευτέρα το Οκτώβριο, ανοίγει η Βουλή συνήθως σήμερα τον κανονισμό της. Τι σας πείραζε. Ούτως ή άλλως η περίοδος δεν ξεκίνησε. Άρα λοιπόν, εφόσον αποφάσισε για την παιδεία, 52 άτομα αποφάσισαν για το μέλλον μιας ολόκληρης κοινωνίας, αλλά σε 2-3 χρόνια να δω. Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν λύσει τα προβλήματα των νέων και παράγει και πάλι μια στρατιά ανέργων. Έχουμε γιατί και αυτά... διευθυντική σήμερα, Λάμπρο, το μεσημέρι, έτσι δεν είναι? Στο συνολικά... Μέλλον Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπό τον Όχι, Πρωθυπουργό. Για να μην κατηγορώ τον Σαμαρά ότι δεν συγκεντρώνεται με τους, με τους υπουργούς του. Να, όριστε. Επί το συνόλο τώρα θα έχουμε 5-6. Ψηλά στην ατζέντα το θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων και τα οργανογράμματα των υπουργείων. Δηλαδή πότε περίπου θα ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα. Ξέρετε γιατί. Τώρα πετάνε, διαραίων τώρα ότι έρχονται τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας με άγριες διαθέσεις.
Με να φοβηθεί ο κόσμος. Τόμψεν, παραμένει. Εκοπρίστη η Φοράς ή Θεσσαλονίκης. Αν έρχονται με άγριες διαθέσεις ή δεν έρχονται τα μαντρόσκυλα. Σκασίλα που την είχαμε. Τι να μας πάρουν. Δηλαδή, με μας αυτά που πέφτουν στο τραπέζι σόβρακα, δύο μήνες τώρα, τα τι να μας πάρουν. Φαίνεται ότι έρχονται με άγριες διαθέσεις. Άγριες έχουμε και εμείς και ο κόσμος. Αλλά να σου πω και κάτι. Επιτέλους, για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, το κατάλαβα. Εκεί εδώ, για όλα αυτά ευθύνονται. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το κατάλαβα, οπότε λέω τουλάχιστον έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Η Ολομέλεια πότε θα συνεδριάσει? Είπαμε, η Βουλή ξεκινάει την πρώτη σήμερα του κανονισμού της, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Δηλαδή σε μερικές μέρες, αλλά συγγνώμη αγαπητέ συνάδελφε Κώστα μου, να συνεδριάσει κάνει τι? Κανονικά θα πρέπει να συνεδριάζει η Βουλή της Γερμανίας και να μας στέλνουν εδώ τι αποφάσει. Γιατί να συνεδριάσει η δική μας η Βουλή? Ό,τι θέλουνε το περνάνε. Να πληρώνουμε και 4,5 με 5.000 ευρώ στις επιτροπές 7, να μας λείπει. Επικίνδυνο αυτό που λέω. Όχι. Επικίνδυνη είναι αυτή. Γιατί τραβάτε, δεν πρόκειται να μην σηκωθούν γραμμές. Θα μας πάρουν στο Δαφνί, στο νοσοκομείο. Α! Ναι. Και εμείς είμαστε επικίνδυνοι, Λάμπρο. Η γραμματεία δεν είχε ούτε καρέκλες να κάτσει. Εγκρίθηκε ένα κονδύλι γύρω στα 15.000 ευρώ. Οπότε ο ψυχίατρος της Νέας Δημοκρατίας θα κάνει λίγο πιο αναπαυτικά. Γιατί είχε. Ο Πισινούλης του είχε πρόβλημα με τις παλές καρέκλες. Εντάξει, Λάμπρο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Μποντιόρνο. Γεια χαρά σου. Μια και μας έδωσε την πάσα ο Λάμπρος, ας πάμε στη Γερμανία, όπου έχουμε ευρωπαϊκές προσδοκίες για τις γερμανικές εκλογές. Δηλαδή για την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί φαίνεται ότι η Μέρκελ τις έχει ήδη κερδίσει, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, που δίνουν βέβαια στους σοσιαλδημοκράτες δύο μονάδες επάνω, αλλά ταυτόχρονα δίνουν στους πράσινους δύο μονάδες κάτω. Δηλαδή, ίσα βάρκα, ίσα νερά. Ίσα βάρκα, ίσα νερά, ακριβώς. Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη περιμένει με ενδιαφέρον τις γερμανικές εκλογές. Πολλοί θεωρούν τις εκλογές για την Bundestag, σημείο αναφοράς για την κρίση στην Ευρωζώνη. Άλλοι επειδή πιστεύουν ότι η γερμανική κυβέρνηση η επόμενη θα ανοίξει με μεγαλύτερη γενναιοδορία τις τρόφιγγες. Περιμένετε έτσι θα γίνει. Οι στρόφιγγες της χρηματοδότησης και άλλοι φοβούνται ότι το Βερολίνο θα ακολουθήσει πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Ελλάδα προφανώς και τις άλλες χώρες της κρίσης από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει πλέον ο φόβος αναταράξεων στις αγορές λόγω της προεκλογικής περίοδου. Τι λένε όμως εκείνοι που διαβουλεύονται καθημερινά για την ευρωκρίση στην καρδιά της Ευρώπης? Ο Γάλλος Ζωζέφ Ντόλ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δίνει μια απάντηση. Τι περιμένει από τις γερμανικές εκλογές και είναι σαφέστατος. Αυτά που περιμένω είναι να επανεκλεγεί η Άγγελα Μέρκελ, λέει ο Γάλλος πολιτικός στις δηλώσεις που κάνει στην Deutsche Welle. Το θεωρώ πολύ σημαντικό για μένα αλλά και για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε την ηγεσία και την ήρεμη δύναμη της Μέρκελ, η οποία είναι πυλώνας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ελπίζω λοιπόν να επανεκλεγεί και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει τελικά. Ο διαμετρικά αντίθετη άποψη βέβαια εκφράζει η συμπροεδρεύουσα των Ευρωπαίων Πρασίνων στο Στρασβούργο. Ρεμπέκα Χάρμς. Η Ελλάδα, είπε, είναι το καλύτερο παράδειγμα για το τι πηγαίνει στραβά στην Ευρώπη. Το πειραματόζω δηλαδή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πάπινο τη μονόπλευρη λιτότητα, η οποία δεν οδηγεί σε εξυγίαση του προϋπολογισμού και επιπλέον καταστρέφει την ελληνική οικονομία. Έχουμε εστιάσει υπερβολικά στο δημόσιο χρέος, ενώ παραβλέπουμε τα ρίσκα που έχουν συσσωρεύσει οι τράπεζες, κάτι που απειλεί εξίσου, αν όχι περισσότερο, τη σταθερότητα της οικονομίας. Η καγκελάριος Μέρκελ βέβαια αντικρούει με έμφαση τις αιτιάσεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ούτε μία μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να έχει σταματήσει λόγω του προεκλογικού αγώνα στη Γερμανία. Σε αυτό φαίνεται να συμφωνεί η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Μαριέτα Γιαννάκου, λέγοντας ότι οι κύριες επιλογές του Βερολίνου δεν εξαρτώνται από προεκλογικές σκοπιμότητες, αλλά ούτε καν από μετεκλογικές δημόσεις για το σχηματισμό της νέας κυβερνήσεως. Η γερμανική πολιτική κρύβει μέσα της μια στρατηγική
η οποία δεν θα έχει αποκλήσεις, είτε συνεταιριστούν με τους φιλελεύθερους και χριστιανοδημοκράτες, είτε με τους σοσιαλιστές, αν γίνει πάλι η επανάληψη της Gross Coalition. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πιστεύω ότι ορισμένες κινήσεις της Γερμανίας οφείλονται σε προεκλογικούς λόγους. Θα υπάρξει όμως αλλαγή πολιτικής για την Ελλάδα, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, μετά τις 22 Σεπτεμβρίου, την ημέρα των εκλογών. Η κυρία Γιαννάκου λέει προς το χειρότερο, όχι, δεν το βλέπω. Νομίζω ότι όλη η στάση της Γερμανίας καθορίζεται από την αντίληψη που έχει για την Ευρώπη. Η Γερμανία έχει επίγνωση ότι χωρίς την Ευρώπη καμία χώρα μόνη της δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι την ενδιαφέρει να διατηρήσει το οικοδόμημα και ίσως μπορεί πάνω σε αυτό να κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτή είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη άποψη. Εμείς έχουμε συνηθίσει να ακούμε τους Γερμανούς να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι έχετε κάνει πολύ μεγάλες θυσίες, αλλά πρέπει να τηρήσετε τις υποσχέσεις και το πρόγραμμά σας. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η γερμανική πολιτική. Έχω όμως να σας κάνω μια παρατήρηση, μια απλή σκέψη δηλαδή, που είναι ένα και ένα αυτό που θα πω. Μας έχουν στρέψει την προσοχή στη Γερμανία, πιστεύοντας ότι για όλα τα κακά που συμβαίνουν στην Ελλάδα φταίνει η Γερμανία. Δηλαδή όλη αυτή η αυστηρότητα είναι η Γερμανία. Και εσύ το πιστεύεις αυτό, Όχι ότι φταίνει η Γερμανία, όχι, είναι αλήθεια ότι συμβαίνει. Ακριβώς, ότι λοιπόν... φταίνει και αυτή. Μας λένε λοιπόν ότι υπάρχει και ο πόλεμος Ευρώπης-Αμερικής με τη Γερμανία που θέλει να διατηρήσει σκληρό νόμισμα το ευρώ. Το ευρώ, όπως το λέτε όλοι σας, εκτός από μένα που εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ευρώ είναι το μάρκο. Λοιπόν, εάν ήθελε η Γερμανία να πάει καλά η Ευρώπη και να είναι σε αντίθεση με την Αμερική, θα βοηθούσε με έναν απλούστατο τρόπο να υποτιμήσει το μάρκο, το ευρώ. Ως προς το δολάριο, όσο κρατάει ισχυρό το ευρώ, τόσο ωφελείται το δολάριο. Πείτε μου τώρα, οι Γερμανοί δουλεύουν για τους Ευρωπαίους ή για τους Αμερικάνους? Είχα βρεθεί κάποτε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία και μετά με είχε καλέσει ο Ιάπωνας πρεσβευτής εδώ και με ρώτησε την εντύπωση μου από το ταξίδι. Και του είχα πει ότι ήταν θαυμάσια η Ιαπωνία, το λέω και με αφορμή τους Ολυμπιακούς που παίρνει το Τόκιο τώρα. 2020. Είναι ένας λαός που τηρεί την παράδοση, αλλά ταυτόχρονα εργάζεται, είναι πειθαρχημένος. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορείς να πεις ότι πάει μπροστά ένας κόσμος. Αλλά δεν είναι ανεξάρτητος. Με κοίταξε ευρώντητος ο πρεσβευτής και λέω, δεν το λέω ότι επειδή και η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, γιατί πιστεύω ότι ουδέποτε υπήρξαμε ανεξάρτητοι, ούτε η Γερμανία. Λέει, μα γιατί το λέτε αυτό? Λέω, πόσες αμερικανικές βάσεις έχετε στο Ιαπωνικό έδαφος? Μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Λέω, αν ένας Αμερικανός λοχίας πατήσει ένα Ιαπωνέζο με το αυτοκίνητο, θα δικαστεί στην Ιαπωνία? Λέει, αυτές είναι διεθνείς συμβάσεις και εκεί έκλεισε η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Πάντως γι' αυτό που αναφέρεται για το θέμα του ευρώ, ο Λορέντζο Μπίνις Μάγκη, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το 2011, αναφέρει, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Πεθαίνοντας από λιτότητα», και αναφέρει μέσα στο βιβλίο πως η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ πίστευε μέχρι το 2012 ότι η Ελλάδα μπορούσε να βγει από την Ευρωζώνη χωρίς μοιραίους κλειδονισμούς για το κοινό νόμισμα. Ο τραπεζίτης υποστηρίζει, σύμφωνα με την Telegraph και ιταλικά blog, ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν πεπισμένη μέχρι και το φθινόπωρο του 2012 ότι οι επιπτώσεις ενός Brexit ήταν διαχειρίσιμες τόσο για την Γερμανία όσο και για το κοινό νόμισμα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος πάντων, είναι αποκαλυπτικός μέσα από το βιβλίο. Και μετά μας λένε ότι δεν θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Δηλαδή το παίζουν ακόμα. Ήταν δηλαδή εκτεθειμένη, λέει, και η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα
κατά συνολικά 572 δισεκατομμύρια ευρώ στις κεντρικές τράπεζες των χωρών του λεγόμενου Νότου, εξαιτίας του λεγόμενου Target 2 που λέμε. Θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το έχει προετοιμάσει η Κωνσταντίνα. Είναι οικολογικό. Οικολογικό, με την έννοια βέβαια ότι είπαμε Παρασκευή και 13, θα πούμε και μερικά καταστροφικά. Τι θα γίνει άμα λιώσουν οι πάγοι? Αν λιώσουν οι πάγοι. Το Zoogla.gr λοιπόν σε πρωτοσέλιδό του παρουσίασε ένα άρθρο του περιοδικού National Geographic, το οποίο έχει τίτλο «Η Ελλάδα όταν λιώσουν, αν λιώσουν όλοι οι πάγοι». Ναι, τι θα γίνει αν λιώσουν όλοι οι πάγοι. Το περιοδικό αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχτεί η Ευρώπη αν το επίπεδο της θάλασσας ξεπεράσει τα 216 πόδια. Εδώ βλέπουμε την Ελλάδα. Πόλεις όπως το Λονδίνο και η Βενετία θα αποτελούν παρελθόν. Η Ολλανδία θα παραδοθεί στη θάλασσα και το μεγαλύτερο κομμάτι της Δανίας δεν θα υπάρχει πια. Με την Ελλάδα τώρα οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι θα εξαφανιστούν όλα τα παράλια, ενώ οι περιοχές και τα περισσότερα νησιά και οι περιοχές που θα δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα θα είναι η Αττική. Εμείς είμαστε στα βόρεια, ελπίζω να μην φτάσει εδώ το νερό. Η Αττική, η Δυτική Πελοπόννησος, η Στερεά, η Χαλκιδική και όπως προαναφέραμε και όλα τα νησιά. Στη Βόρεια Αμερική ο κόλπος του Μεξικού και η Φλόριντα θα εξαφανιστούν από το χάρτη, ενώ σχεδόν όλα τα παράλια θα παραδοθούν στη θάλασσα. Στη Λατινική Αμερική τώρα πρόβλημα θα έχουν το Buenos Aires, η ακτή της Ουρουγουάης και το μεγαλύτερο μέρος της Παραγουάης. Η Αφρική θα είναι ήπειρος με τα λιγότερα προβλήματα, ωστόσο η ζέστη θα είναι τόσο μεγάλη που η ζωή θα είναι ανυπόφορη. Στην Αίγυπτο, το Κάιρο και η Αλεξάνδρεια θα πλημμυρίσουν από τη Μεσόγειο. Στην Ασία, τεράστιες εκτάσεις όπως ζουν σήμερα 600 εκατομμύρια Κινέζοι θα πλημμυρίσουν όπως και ολόκληρο το Μπαγκλαντές με τους 160 εκατομμύρια κατοίκους και οι ακτές της Ινδίας. Να πάμε και στην Αυστραλία όπου θα χάσει τη στενή παράκτια γραμμή, όπου εκεί σήμερα ζουν 4 στους 5 Αυστραλούς. Η Ανταρκτική θα χάσει το μεγαλύτερό της κομμάτι. Η Ήπειρος που φιλοξενεί τα 4 πέμπτα του πάγου της γης παραδίδεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Βέβαια τα αισιόδοξα σενάρια σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι τελευταίες μετρήσεις δίνουν ότι έχει επιβραδυνθεί κατά πολύ το λιώσιμο των πάγων. Έτσι παραδίδουμε στο μακρινότερο μέλλον αυτά τα αυτές οι δυσίωνες προβλέψεις του National Geographic. Θέλω τώρα να πάμε δίπλα στη γειτονιά μας, στη γειτονική Τουρκία, όπου δεν έχουν τέλος οι ταραχές. Με δακρυγόνα και αντλίες νερού απάντησε πάλι η τουρκική αστυνομία σε εβδομάδες διαδηλωτών που βγήκαν για άλλη μια νύχτα στους δρόμους μετά το θάνατο του 22χρόνων Αχμέτ Ατακάν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες στην Αντιόχεια. Τα επεισόδια τα νέα σημειώθηκαν σε διαδήλωση που έγινε στο Καντίκοη, Χαλκιδόνα δηλαδή, όπως την ξέρανε οι παλιοί, και στο Σαριγκαζί στην ασιατική πλευρά, καθώς και στο Γκαζί Μαχαλασί στην ευρωπαϊκή πλευρά. Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έγιναν αρκετές προσαγωγές διαδηλωτών, ενώ η ένταση διήρκεσε ως σήμερα τα ξημερώματα. Στις διαδηλώσεις, οι οποίες απέκλεισαν πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους, κυριαρχούσαν σε θύματα για τον ηλικίας 22 χρόνων που σκοτώθηκε και άλλους διαδηλωτές που βρήκαν το θάνατο κατά διάρκεια των διαδηλώσεων, των μεγάλων διαδηλώσεων εναντίον της κυβερνήσεως Ερντογκάν το καλοκαίρι. Τα κινήματα και οι πολίτες που πήραν μέρος στο κύμα αντιδράσεων για την πλατεία Ταξίμ, που είχε καταλήξει σε τσουνάμι διαδηλώσεων εναντίον του Ερντογκάν, έχουν προσμετρήσει τον θάνατο του Ατακάν στην Αντιόχεια στους άλλους 5 θανάτους διαδηλωτών που σημειώθηκαν το καλοκαίρι. Στην Τουρκία δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο το πολιτικό κλίμα αυτή την εποχή,
όχι μόνο για τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις και τις αντιπολιτευόμενες εναντίον του Ερντογάν, αλλά και επειδή υπάρχει και πρόβλημα με το κουρδικό. Οι Κούρδοι αντάρτες σταμάτησαν να υπακούν στη συμφωνία που υπεγράφει πρόσφατα την Άνοιξη και να εγκαταλείψουν το τουρκικό έδαφος και είπαν ότι δεν έχει τηρήσει και τα συμφωνηθέντα η τουρκική κυβέρνηση. Μία δεύτερη κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το καθεστώς του Ερντογάν, το μετριοπαθές ισλαμικό καθεστώς όπως το αποκαλούμε, είναι η μεγάλη δίκη για την υπόθεση του βελούδινου πραξικοπήματος του 1997 που έγινε εναντίον του Ερμπακάν και με πρώτο κατηγορούμενο τον πρώην στρατηγό αρχηγό του επιτελείου Καρανταγή. Εδώ έχει διχαστεί η κοινή γνώμη της Τουρκίας, γιατί ο Καρανταγή θεωρείται ότι ήταν επικεφαλής του πραξικοπήματος που υποχρέωσε τον Ερμπακάν, τον μέντορα του Ερντογάν, να ο Ερμπακάν είναι νεκρός πια βέβαια, να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Είχε αποκληθεί τότε το βελούδινο πραξικόπημα. Και επειδή έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, θα βλέπω στο BBC μερικές λεπτομέρειες που λέει για να γυρίσουμε πίσω στο Συριακό, το οποίο κυριαρχεί αυτή την εποχή, και λέει ότι 5 και 6 Σεπτεμβρίου ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μπαράκ Ομπάμα εξέτασαν την ιδέα αυτό που είπαμε, που τώρα αποκαλύπτεται επίσημα, να βάλουν τα χημικά κάτω από διεθνή έλεγχο. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο Σεργέι Λαυρόφ λέει ότι κάλεσε τη Συρία να παραδώσει τα χημικά όπλα και μετά να καταστραφούν αυτά και ότι η Συρία αποδέχτηκε το σχέδιο. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών έκανε την πρώτη δημόσια παραδοχή ότι τα χημικά που διαθέτει, ότι το καθεστώς διαθέτει χημικά όπλα και ότι η Συρία αποδέχεται το ρωσικό σχέδιο. Έτσι, ο πρόεδρος Ομπάμα των ΗΠΑ αναβάλει την ψηφοφορία στο Κογκρέσο για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Τζον Κέρι συναντάει το Λαυρόφ στη Γενέβη, χτες δηλαδή, και σήμερα θα έχουμε τη δεύτερη, όπως είπαμε, συνάντηση. Μία εξέλιξη που ίσως δεν ήταν τόσο... Δεν ξέρω τι... Επειδή εγώ νομίζω ότι ο Ομπάμα... Λες, συναντούσε... αλλά ήταν μία πολύ έτσι διαφορετική εξέλιξη από ό,τι περιμέναμε. Επειδή πιστεύω ότι ο Ομπάμα δεν ήθελε να πάθει αυτό το φιάσκο που έπαθε ο Κάμερον με τη Βουλή των Κοινοτήτων, επειδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είδε ότι τα πράγματα δεν ήταν με το μέρος του, και ο Αμερικάνικος λαός δεν θέλει πλέον άλλη πολεμική σύγκρουση, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Επίσης, τα καμπανάκια έλεγαν ότι μια πολεμική επιχείρηση θα προκαλούσε τρομοκρατικά πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και ενδεχομένως και σε ίδιες τις ΗΠΑ. Αυτά όλα παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, νομίζω. Εν τω μεταξύ, έχουμε βέβαια και την ιστορική ανακοίνωση των ΗΕ που επιβεβαίωσε ότι πήρε όλα τα ντοκουμέντα από τη Συρία. Ότι πρόκειται όντως για χημικά όπλα. Όχι, ότι υπέγραψε τη συμφωνία των χημικών όπλων, που θεωρείται ένα από τα βασικά, από τις βασικές προϋποθέσεις. Και είπε ότι, και έχουμε δήλωση Άσαντ, ότι τα στοιχεία, τα χημικά όπλα θα περάσουν μέσα σε 30 μέρες στα Ηνωμένα Έθνη. Μία πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Τζον Κέρι, που τελικά έδωσε τη λύση. Ζήτησε δηλαδή ή μας δίνετε τα χημικά ή προχωράμε σε στρατιωτική επέμβαση. Βέβαια, ο Άσαντ, όπως γράφει
η Ρωσία για 24, η Ρώσικη εφημερίδα, λέει ότι εγώ έκανα τις απαραίτητες κινήσεις, τώρα θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να εφοδιάζουν τους αντάρτες με όπλα. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, θα έχει εξέλιξη και την νομίζω ότι όπως, εβδομάδα, όπως θα έχει εξέλιξη το θέμα. Ναι, όπως συζητήσαμε, δεν νομίζω μόνο την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, σίγουρα, ναι. Τουλάχιστον. Ότι θα κρατήσει αρκετό καιρό. Επειδή περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, είναι η πρώτη εβδομάδα από τρελός κόσμος βγήκε στον αέρα, τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στη γενική κατήφια παρά λίγο θέαμα και μουσική. Έτσι, λέω να μεταφερθούμε τηλεοπτικά, διαδικτυακά, στη Μόσχα, σε μια κατάμεστη κόκκινη πλατεία. Και εδώ, αλλά θέλω να ακούμε και τον ήχο, θέλει ήχο εδώ. Παρακολουθούμε το φεστιβάλ μπάντας στον πύργο, όπως λέγεται, του πύργου Σπάσκι, με φόντο τα τείχη του Κρεμλίνου και την πανέμορφη εκκλησιά, το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Στο φεστιβάλ αυτό, όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα Ρωσία πέρα από τους τίτλους, πήραν μέρος σπουδαίες μπάντες από όλο τον κόσμο. Επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε μπάντες από τη Σκωτία, όπως αυτή που παρακολουθείτε. Άφησα το ζωντανό ήχο γιατί ήθελα να δούμε αυτή τη θεαματική επίδειξη των Ρώσων στρατιωτών. Εκτός από τις μπάντες ήταν και λαογραφικά συγκροτήματα όπως αυτό από την Κίνα. Και ιδιαίτερη σημασία έχουν δώσει στα πυροτεχνήματα και στα βεγγαλικά. Εδώ βλέπουμε ρωσικές μπάντες και τη σημαία της Ρωσίας στο βάθος δίπλα στο ναό του Αγίου Βασιλείου. Εδώ ακούμε Τσαϊκόφσκι, την οβερτούρα από το 1812 και στο βάθος θα δούμε να καίγεται η Μόσχα. Εποχή του Βοναπάρτη, περνάμε τώρα πάλι σε μια σύγχρονη ρωσική μπάντα που παίζει ένα γνωστό εμβατήριο με το οποίο κλείνει την παρουσίαση.
κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Ο εκφωνητής στο τέλος ζητάει όλοι μαζί να φωνάξουμε «Ουρά, ζήτω». Έτσι θέλω να σας αποχαιρετήσουμε από την πρώτη εβδομάδα του Τρελού του Κόσμου. Πάντα να μπαίνετε στο Zoogla.gr και τώρα αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω και εγώ, μιλάει για το κρυφό σχολείο του 2013, τα παιδιά των προνομιούχων στα ιδιωτικά και όλα τα άλλα, άστα να πάνε. Βλέπουμε το πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr. Παπατσάκωνα, σας ευχόμαστε ένα καλό, πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.